Ελάτε και σας παρακαλώ στο θέμα. Έχουμε φέρει έναν άνθρωπο εδώ να το ρωτήσουμε για τη γνώμη του για διάφορα ζητήματα. Κάντε τις ερωτήσεις. Πάντα είμαι στο θέμα, νομίζω τουλάχιστον. Και πιστεύω ότι και οι συνάδελφοι ήταν στο θέμα. Εν τη ευρύ ενία τουλάχιστον ενέπιπτε στο θέμα. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι με κατάπληξη άκουσα ότι από τον κύριο Υπουργό ότι είναι επαναστατική ιδέα η εφαρμογή νόμου. Προφανώς αυτό εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς διαφωνούμε ως Χρυσή Αυγή βέβαια. Και θα ήθελα κάτι το οποίο, κυρία Πρόεδρε, να σας αναφέρω. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά εχθές συζητήθηκε ή τουλάχιστον είχε οριστεί να συζητηθεί μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κάποιου κυρίου Γεωργίου Κόκα, δίκηγο. Είπατε, ήδη απορρίφθηκε, ναι. Τα είπαμε αυτά. Ναι, ωραία. Λοιπόν, δεν ο δικηγόρος λοιπόν αυτός, ο δικηγόρος είναι και υπάλληλος της ΕΡΤ. Ναι, μεν απορρίφθηκε, πλην όμως κατήγγειλε ότι είναι μια προσχηματική διαδικασία και ότι ήταν μια ήδη ηλυμένη απόφαση η επιλογή του κυρίου Κωστόπουλου. Ο κύριος Κωστόπουλος βέβαια είναι κατά τεκμήριο ένας έγκριτος νομικός. Θα ήθελα πριν να κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις να αναφερθώ σε ελεχθέντα από τον κύριο Τραγάκη που ανέφερε πως μεροληπτεί η ΕΡΤ κατά μείζωνα λόγο κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φυσικά αυτό έχει μία βάση αληθείας, σαφώς και μεροληπτεί σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, κύριε Τραγάκη και κύριοι συνάδελφοι βουλευτές και κύριε Κωστόπουλε, η ΕΡΤ έχει αποκλείσει πλήρως τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, αν διαμαρτύρεται η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Τραγάκη, που μπορεί να έχει και δίκιο, φανταστείτε λοιπόν το πόσο δίκαιο έχουμε να διαμαρτυρόμαστε εμείς. Για να λύσω μία απορία για το για ποιο λόγο ο κύριος Σταγματάρχης παρετήθηκε, θα αναφέρω κάτι το οποίο ίσως κάποιοι δεν το γνωρίζουν. Υπήρξε μια διαδικασία αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Χρυσής Αυγής σε βάρος της ΠΟΣΠΕΡΤ για παράνομη και καταχρηστική στάση εργασίας, απεργιακή δηλαδή κινητοποίηση, όποτε είναι χρονικά προσδιορισμένο να γίνει προβολή κάποιας ομιλίας του αρχηγού της Χρυσής Αυγής ή άλλου στελέχους της Χρυσής Αυγής ή κάποιας εκδηλώσεως. Ο κύριος Σταγματάρχης λοιπόν, με ένα σχεδόν απολογητικό ύφος και ως μάρτυρας υπερασπίσεως κατά έναν τρόπο της ΠΟΣΠΕΡΤ, είπε ότι είναι προβληματισμένος με την απόφαση της ΠΟΣΠΕΡΤ για τις τάσεις αυτές εργασίας και φρονώ ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ουσιαστικά εξαναγκάστηκε, φρονώ εγώ, σε παρέτηση, επειδή δεν έδειξε τον ανάλογο χαρακτήρα στο δικαστήριο αυτό. Λέγοντας λοιπόν ότι είναι προβληματισμένος για τη συμπεριφορά, την υπηρεσιακή, τις τάσεις αυτές εργασίας με στόχο την περαιτέρω φήμωση της Χρυσής Αυγής, αυτός είναι και ο λόγος που παραιτήθηκε. Τώρα μπορεί σε κάποιο έγγραφο να προφασίζεται κάποιο άλλο λόγο, αλλά ο πραγματικός λόγος είναι αυτός. Τώρα, ερώτημα προς τον κύριο Κωστόπουλο. Ως γνωστόν, σχεδόν το 95 και πλέον της 100 των εσόδων της ΕΡΤ είναι από τη ΔΕΗ, δηλαδή από τα ανταποδοτικά τέλη της ΔΕΗ, πάνω από 95%. Νομίζω ότι είναι λιγότερο 5% από την πώληση υπηρεσιών. Πρώτον, πότε πιστεύετε ότι θα υπάρξει αυτός ένας απογαλακτισμός της ΕΡΤ από την ΔΕΗ, και δεύτερον, και οι πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν, πιστεύουν στη Χρυσή Αυγή, κύριε Κωστόπουλε, πληρώνουν ΔΕΗ, ανταποδοτικό τέλος. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν η ΕΡΤ αποκλείει και φημώνει τη Χρυσή Αυγή? Επειδή μιλήσατε για πλουραλισμό και επειδή είστε νομικός, θα σας αναφέρω ότι πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της αναλογικής ισότητας.
Να θυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές η Χρυσή Αυγή έλαβε 6,99%. Νομίζω το ξέρετε. Άρα λοιπόν να απαντήσετε σε αυτό, μην το ξεχάσετε, γιατί έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα, γιατί συνήθως διάφοροι προτινόμενοι ξεχνά να απαντήσουν στα ερωτήματα της Χρυσής Αυγής και αναλώνονται να απαντούν σε ερωτήματα της μίζωνος αντιπολιτεύσεως ή άλλων κομμάτων της αντιπολιτεύσεως. Λοιπόν, θα ακολουθήσετε αυτή την τακτική ή θα συμβάλλετε πραγματικά με τη συνθήκη του Άμστερνταμ που είπατε για τον γνήσιο πλουραλισμό, δηλαδή να καλούνται εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής, να προβάλλονται οι εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής? Ή έχουμε δημοκρατία ή δεν έχουμε, κύριε Κωστόπουλε, ή είστε δημοκράτης ή δεν είστε. Πραγματικά, ο ομιλόν σέβεται τη δημοκρατία και τηρεί τους δημοκρατικούς κανόνες. Οφείλετε λοιπόν και εσείς, αφού είστε νομικός, έχετε πλήρη επίγνωση της παρανομίας αυτής και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αλλάξετε το καθεστώς αυτό. Να το αλλάξετε. Και θα γράψετε ιστορία αν το αλλάξετε. Αλλά φοβάμαι όμως ότι δεν θα το κάνετε, διότι μπορεί να δυσαρεστηθεί ο κύριος υπουργός που σας επέλεξε μεταξύ κάποιων αρκετών υποψηφίων. Βέβαια, ενοχλεί πάρα πολύ τον κύριο υπουργό αυτό το ναυάγιο με το Συμβούλιο της Επικρατείας του νόμου που αφορούσε τις τηλεοπτικές άδειες. Είναι πράγματι ναυάγιο, όσο και αν επιχειρείτε τώρα να εξοραϊστεί. Επειδή λοιπόν μιλήσετε για μια εταιρεία, την ΕΡΤ, υποδειγματική, με δημοσιογράφους ακομμάτιστους, το αναμένουμε αυτό. Θα χαρούμε πραγματικά και θα επικροτήσουμε τις προσπάθειές σας. Όμως θα γίνει? Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος λόγος να μην προβάλλεται η Χρυσή Αυγή? Αν υπάρχει, πείτε το. Το είπατε, κύριε Ιβατίδη. Αν υπάρχει, πείτε τρεις παραλλαγές. Και δεύτερον, όταν μιλάτε για μια εταιρεία, είναι μια κρατική εταιρεία ουσιαστικά, που κινείται σε ένα επισφαλές περιβάλλον. Πώς πιστεύετε ότι την καταστήσετε αυτήν ασφαλή ως εταιρεία, όταν δεν είναι απογαλακτισμένη από τη ΔΕΗ? Μία ΔΕΗ που φοβάμαι πολύ ότι όπως οδηγείται η κατάσταση, κύριε, θα καταρρεύσει. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η ΔΕΗ διαμεσολαβεί και εισπράττει το ποσό. Ο κύριος Γκιόκας από το ΚΚΕ.